είναι ο χάρτης του Αιγαίου όπως τον οραματίζεται η Τουρκία με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου να τον παρουσιάζει σε συνέντευξη του Ανατολού και να θέτει με θράσος ζήτημα κυριαρχίας. Επικαλείται τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, επαναλαμβάνοντας πως αυτά τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεραστρατιωτικοποιούσε. Η Ιουνανιστάν, που αδαλάρουν στάτιουσινου μπόσμουστουρ, δοέσιλα Ιουνανιστάνιν, που αδαλάρου σιλάχσιζλανδρυμασί γερεκίρ. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Çünkü bu şartla verilmiş. Όπως βλέπετε στο χάρτη, 16 ελληνικά νησιά παρουσιάζονται με τουρκικές ονομασίες. Είναι η ζώνη την οποία η Άγκυρα έχει προσπαθήσει πολλές φορές να βάψει με γκρίζο χρώμα, μόλον ότι τώρα απειλεί ότι θα διεκδικήσει την κυριότητά της. Δικαιολογία ότι δίθεν αισθάνεται απειλή. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και αυτοπροσδιορίζεται ως θύμα της επιθετικής ρητορικής Ελλήνων πολιτικών. Θύμα ο βασιλιάς των Θητών. Elbette hakkımızı savunuyoruz, çıkarlarımızı savunmak zorundayız. Fakat yani her gün Yunanistan'a 5 defa saldıralım, 5 defa eleştirelim diye bir şey yok. Στην ίδια σελίδα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ερτουάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, χαρακτηρίζει τα Δωδεκάνησα ως κλεμμένη περιουσία και προκαλεί, δηλώνοντας ότι ο βυθός της θάλασσας διψάει για Έλληνες. Μητσοτάκης yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. Görünen ve karşımızdaki gerçek tablo budur. Bu gafil zihniyetin anlaşılan odur ki denizin dibini canı tekrar çekmektedir. Το πρωτοφανές ξέσπασμα προκαλεί έντονη ανησυχία στην Αθήνα, η οποία βεβαίως απορρίπτει ως παντελώς παράλογη την τουρκική αξίωση. Σκληρή απάντηση έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ψυχανάλυση, εσωτερική ερμηνεία των πιθανών αδιεξόδων στα οποία έχει περιέλθει η τουρκική ηγεσία. Θα σας πω και πάλι ότι τα επιχειρήματα, εντός αγωγικών επιχειρήματα της Τουρκίας, αποδομούνται με επαρκέστατο τρόπο μέσω της επιστολής την οποία στείλαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Μάλιστα, του έδειξε τον τουρκικό χάρτη για την γαλάζια πατρίδα, στην οποία συμπεριλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ και του Αιγαίου. Η Τουρκία, με τοποθετήσεις σαν τις τελευταίες, απλώς εκτίθεται και αποδεικνύει σε όλους, ακόμα και τους πιο δύσπιστους, πόσο δίκιο έχουμε όταν λέμε ότι η Τουρκία μας απειλεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η χώρα ποτέ να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στα κυριαρχικά της δικαιώματα, στην εθνική της κυριαρχία. Αναφέρεται το κυριαρχικό της δικαίωμα είναι η θωράκιση, η αμυντική θωράκιση των νησιών της. Αδιάκοπα η Τουρκία συνεχίζει τον πόλεμο νεύρων με παραβιάσεις του FIR Αθηνών και βροχή ναύτεξ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά ή έρευνες σε Αιγαίο και Εύρω.